Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τι ψώνισα με 50 ευρώ παιδιά μου Αν μπορείτε να δείτε, γιατί θα σας τυπλώσω, είναι πολλά τα φώτα που ψώνισαμε Γεια σας παιδιά 10 τέτοια πανάκια με μικροίνες Είναι και μικρά, είναι μικρά μικροίνα, πολύ λεπτό, δείτε Σχεδόν σιθρού είναι, παίρνει τη φάτσα μου άμα το κάνω κοντά, δείτε LOL Λόλ! Θα κάνω πρώτα unboxing γιατί μου το έστειλαν δύο δέματα. Ήταν πολλά αυτό που παρήγγειλα για 50 ευρώ. Γιατί είχα 6 δώρα τάχα μου δωρεάν. Να σα πω όμω ότι μα έχουν ξεγελάσει και μα παίρνουν τα λεφτά οι Κινέζοι. Και οι καλά μα κάνουν. Μετά από αυτή τη μικρή παρένθεση, ώρα για το unboxing του δεύτερου κουτιού. Το πρώτο που το έχω εγκαταστήσει ήδη είναι πράγματα για το αυτοκίνητο. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, φωτιστικό USB. Potter pattern light. Αυτό θα το δούμε. Πρέπει να είναι special. Πιο σημαντικό είναι αυτό, παιδιά. Ατμόσφαιρα. Ατμόσφαιρα. Θα ανεβούμε με level τα βιντεάκια μου όταν θα φτιάχνω και έχω χρόνο. Λοιπόν. Είναι ένα. Το βγαλάει, πίσω κάτι, ναι. Λοιπόν. Ένα κλασικό κινέζο κοντρόλερ για τα χρωματάκια on off. Μου αρέσει όμω. Και έχουμε το USB φωτιστικό μα. Το οποίο μπορώ να το κάνω και power, με power bank. Οπότε λοιπόν, μια μικρή παρένθεση. Αυτό είναι πλαστικάκι. Και πάμε να το δοκιμάσουμε πρώτο πρώτο εδώ στο γραφείο. Έχουμε πάει αλλά... Θέλει άνοιγμα από κάτω ιδιαίτερη πρόσκληση. Για να... Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το telecontroller. Βγάζουμε και τον nylon να κάνει επαφή η μπαταρία. Και on. Ω, oh! έγκυ φίλε. Ω, oh, oh. oh, καλά. Με Χωρίς πλάγκα. Πράσινο. Τι μπάτσε. Μπλου. Blue. Oh. White. Εντάξει, αμένει αυτό. White είναι το κλασικό κιανοκινέζικο. Plus. Stroke. Fade είναι αυτό. The smooth operator. Good operator. Πάμε να δούμε λίγο το εφέ που κάνει στο δωμάτιο όμω. Λοιπόν, δείτε πάνω στον τοίχο. Έχει κάνει όλο το δωμάτιο, νομίζω. Έχω κλειστά φώτα. Δεν καίει, μόνο αυτό και. Τα απλά τα αυτή την ψυχεδέλεια εδώ πάνω. Τέλειω. Λοιπόν, θα δούμε τιμέ μετά. Πάμε συνεχίζουμε το βίντεο. Ανάμου φω. Δούλεψε το πρώτο κινέζικο. Είχε και είχε και μπαταρία του telecontroller. Καλά όλα έχουν το μικρά του. Ανοίγουμε τη δεύτερη. Ε, oh. Αυτό είναι μια, ένας φακός κεφαλής με λάστιχα που έμοιαζε με DSLR επίσης. Ήταν <laughs> την <laughs> 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 DSLR μου μοιάζει. για να το κάνουμε unboxing και αυτό. Θα πέσει μαχαίρι. Ε, Ανοίγουμε εδώ το seal. Γιατί βάζουν και seal τα παιδιά. Ανοίγουμε προ τα πάνω το καπάκ. Και τι έχουμε. Έχουμε και λέμε. Ένα USB Type-C και Type-A. USB-A, USB-C. Η DSLR μα που νομίζω ότι είναι επαναφορτιζόμενη γιατί γράφει USB εδώ κάτω. Επειδή έχει τεράστιο LED εγώ την πήρα, φαντάζομαι ότι θα φέγγει τρομερά. Λοιπόν, είναι και φορτισμένο και κάνει, νομίζω έχει αρκετά καλό φω. Παταρία 4 στα 4 όπως βλέπουμε πάνω. Τώρα, να σβήσω και του τέμου το, τέ το φω το άλλο, η ατμόσφαιρα γιατί μας μπερδεύει λοιπόν. Εκεί θα στοχεύουμε λοιπόν. Όσο το στρογγυλεύω, αυτό εστιάζει κάνει κάτι στρόγγυλα και τετραγωνάκια. Τώρα είναι τέρμα σφιγμένο και γίνει στρόγγυλη μπαλίτσα. Τώρα είναι τετράγωνο και μεγαλώνει. Τώρα έχει μεγαλώσει το φω full. Είναι φαρδί, είναι πολύ καλό για το χωράφι αυτό. Και πατάω μια φορά ακόμα για να σβήσει. Δεν σβήνει, πέφτει στο χαμηλή ένταση. Έχει το φλάσ που του γαμά στη μάνα του άλλο, δεν βλέπει τίποτα. Sorry που βρίζω. Αλλά ναι. Τώρα και είναι τα πλευρικά. Α, το πρέπει να δείτε ανάψει φως για να το δείτε. Έχει και πλευρικά αριστερά και δεξιά φανάρια, τα οποία είναι ultra wide να το πω έτσι. Έχουν πιο πολύ πλευρικά και νομίζω λογικά θα έχει και να τα ανάψει και όλα μαζί. Οχ, oh, κάνει και την αστυνομία αυτό. Παιδιά <laughs> <laughs> θα πέσει πολύ φάρσα. Αυτό ήταν ό,τι καλύτερο έχω δει, δεν το πιστεύω. Οπότε έχουμε το Super Beam, κρατάει για λίγο, μετά χαμηλό, μετά plus κεντρικό LED δηλαδή, φακός Μετά πλευρακά άσπρα. Μετά κόκκινο άσπρο μπλε αστυνομία. Μετά. Τίποτα. Θα το παίζω πράκτορα τελείω. Θα λοιπόν, με περνάει προ φέρα στο μαντάκι πάνω από 90. Ανάβω μπλε φακού και λαμπάκια. Θα του πω έλα εδώ τώρα. Δίπλωμα άδεια ασφάλεια να χεστεί πάνω του. Λοιπόν, είναι απίστευτο έτσι η DSLR μα. Οπότε θα την ανάψω λίγο εδώ μπροστά στην κάμερα να δείτε έχει και άλλα πράγματα. Τώρα αυτά πρώτη φορά τα βλέπω. Δεν ξέρω πώς ανάβουμε, μήπως είναι οι πέριθρες ή λεϊζεράκια. Έχουμε ένα μπλε LED από τα αριστερά που ανάβει για κάποιο λόγο. Μετά ανάβουν τα πλευρά. <laughs> Το δείτε πώς φαίνεται. <laughs> <laughs> Σας θυμίζει κάτι αυτό. Μπαλέ και ένα παλαμάρι πάνω. Η αστυνομία, τρομερό, εντάξει. Γι' αυτό. Και είπαμε, όπως είπαμε, Εστιάζει σαν κανονική DSLR. Τρομερό. Όλη η παραγγελία έγινε γι' αυτό για να έχω φακό το χωράφι, στο χωράφι που πηγαίνει το βράδυ. Να δοκιμάσουμε και τα λουριά. Α, και για να μην ξεχάσω, έχει πανεύκολο τρόπο να το τοποθετήσει. Είναι τυλοκομμένο το πλαστικάκι, οπότε το βάζει εδώ έτσι λοξά. Κλακ. Εδώ το τραβά, το βάζει πάνω. Αυτό ήταν μπήκε. Και το βάλα ανάποδα. Δεν πειράζει. Και έχει και USB, είπαμε έτσι. Μπορεί να το φορτίσει. Έχει ήδη 4 στα 4 μπαταρία που το πήρα πολύ καλό. Πολύ καλή αγορά. Τελικά εντάξει, δεν θα του βρει. Ήθελα να του βρει στου Κινέζου, αλλά δεν θα το κάνω. Είναι πολύ σωστή. Και άλλο LED Stay Night. Αυτό είναι πάλι για ατμόσφαιρα. Θα το δούμε και αυτό τώρα πάλι. Λοιπόν. Ανοίγω. Βγάζω. Και εδώ έχει ένα μαύρο USB Type B. Type B, Type B. Είναι η παλιά micro USB τέλο πάντων. Και εδώ ένα τηλεκοντρό λίγο διαφορετικό. Δεν το έχω ξαναδεί. Και αυτό έχει την μπαταριούλα, το τρεβάμε. Βγάζουμε, δουλεύουμε. Και έχει προγράμματα Α1, Α2, Α3. Παίρνουμε το power bank. Βάζουμε το καθιστούμε ρεύμα στη συσκευούλα, βούλα, βούλα. Δούμε την παπαριά ρεύμα. Και πάμε να δούμε την ώρα τη αλήθεια ή τη ηλίθεια. Ω, <κλ>. τα <κλ>. ζωμαρίτσα. <κλ>. Τι τυφλώνα μέσα από τα Τον άσπρο white. Λέμε white. Πάθο στη λιγοντρόλ. Συμβαίνουν και αυτά όταν παίρνεις πολλέ λάμπε. Λοιπόν, TMX on off, τι είναι αυτό. Δυσκόμπαλα. On και off αυτό, of of <_d Andre-, <_d�> <_dOR> <_d 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 on και off αυτό. Λοιπόν, το σβήσα όλο. Α, τώρα γυρίζει η δυσκόμπαλα από μόνη τη μέσα. Γυρνάει μέσα, έχει ένα. Ένα σκατάκι, γυρνάει ένα δίσκο. Θα παντού του φω. Τώρα το αφήνω σταθερό. πας motor speed, ταχύτητα μοτέρ. Τα Α, ανεβαίνει λίγο λίγο, τώρα γυρνάει πιο γρήγορα. Ένα ακόμα εξαιρετικό πράγμα, κάνει πραγματικά ψυχεντέλεια όλο το δωμάτιο. Αρκετά φωτεινό θα αλλά νομίζω ότι είναι πιο φωτεινό το άλλο. Κάνει με τα φώτα, θα σας αλλάξω τα φώτα. Πάμε από το θέμα να δούμε τι άλλο πήραμε. Οπότε τροφοδοσία θα βάλετε ή σε πρίζα μόνιμα. Power μπανκάκι, κρατάνε αρκετή ώρα, δεν γκέμπω λαβά. Μαντέψτε τι είναι αυτό. Ούτε εγώ θυμάμαι. Α, θυμήθηκα. Λαμπιόνια για να βάλω στο μπαλκόνι. Α, <laughs> έχει το άρα παίρνει κατευθείαν ρεύμα από το. Παίξω λίγο με το τηλέφωνο να δούμε μήπω πιάσει αυτό το κόλπο. Πάμε κάποια γίνονται αυτό. Α, άναψε. Βλέπετε το φέγγο. Λοιπόν, το φέγγο λίγο με το φακό δεν παίρνει πολύ δύναμη το φωτοβολταϊκό έτσι βέβαια. Και ναι, έχουμε φωτοβολταϊκό το οποίο το φέγγω αλλάζουν και τα modes και ανάβουν τα λαμπιόνια αν και τα... θα μου πάρω όλα κίτρινα δεν έχει κάποια που ασπρίζουν. ίσως δεν έχει αρκετή ενέργεια γιατί εντάξει δεν το βάλουμε και στον αλλά το φωτοβολταϊκό παιδιά ρουφάει βλέπετε και το φως βέβαια αλλάζω τα modes αυτό είναι 7,5 μέτρα, έχει και με 12, έχει και με 5 μέτρα και σε κάθε περίπτωση θα κάνω τον μπαλκόνι γιατί είναι καμιά 30 μέτρα τα κάγκελα Of. Επόμενο unboxing. Πάλι φακό. Αυτό δεν ξέρω. Νομίζω ότι είχα ακυρώσει. Γιατί λέω φτάνει με τόσου φακού. Έχω 35 φακού και έχω έναν μόνο που φορτίζει USB. Όλοι άλλοι με μπαταρία που βιδώνει, ξεβιδώνει από πίσω το κολαράκι. Οπότε. Αυτό είναι επαναφορτιζόμενο. Και είναι αυτό εδώ. Πλαστικά full. Έκδοση. Αλλά έχει απίστευτο φω. Νομίζω είναι ο πιο δυνατό μέχρι στιγμής. Έχει 4 στα /4 Πατεριούλα. Έχει ένταση 1, ένταση 2 πέφτει, 3 αναβοσβήνει, 4 ανάβει ο πλευρικό φακό. Που δεν μπορεί να δει πραγματικά είναι πολύ full δυνατός. Πάμε τον καμένα τεστ και αυτόν στο δωμάτιο. Και πιστό. Πάμε να τα δούμε και αυτά. Και ο ε, Τίστερ, εβελένα. Ε. Ε. Τώρα. Είναι άνετα σαν 40 λάμπα 40 βάρτ που λέει LED δεν το δω, τι συνεχεία LED όταν θα εστιάσει Πολύ δυνατό φως Το αμάξι άμα πάθει κάτι να τυφλώνω κάποιον που με έχει μεγάλη σκάλα να τον κάνω κι εγώ έτσι Να δει τη γλυκά Γενικά θα σας αλλάξω τα φώτα Πάμε στο επόμενο προϊόν Warning, βρωμάει προ Τρία βασικά γυαλόχαρτα διαφορετικού grid, αλλά και από την άλλη μεριά έχουν Μουγγάρι. Είναι για και πέτρε, να το πω έτσι. Αυτό είναι σετ για να κάνει γρατσουνιές αυτοκινήτων. Τρία μπουκάλια τέτοια. Τρία σφουγγαράκια. Που από την άλλη μεριά είναι σκληρό, από τη μία είναι έτσι. Πόγκο και από την άλλη σκληρό πόγκο πάλι. Πελιζολέ. Τρία από τέτοια μπουκαλάκια και τα γυαλόχαρτα που είναι χιλιάρι γκριτ, τρει χιλιάδε που είναι πιο ψηλό και το 800 που είναι για τι χοντρέ γρατσούνιε θα κάνεις με τη σειρά πρώτο το μικρό 800, μετά το 1000, μετά το 2000 ώρα, άμα εντάξει, τρία απλά για είναι. Το πιο ακριβό από το πακέτο, αν θυμάμαι καλά, κοντά στα 13 ή 20. Θα το δοκιμάσω το αμάξι, θα σας δείξω βίντεο δεύτερο. Αν αξίζει μια άλλη βάλε που λέει, αυτό το πράγμα είναι. Γιατί με τράκαρε ένα μαλάκα και δεν έχει αφήσει τίποτα. Αυτά έχει αυτή η σακούλα. Άλλη μια σακούλα από το τέμου, η οποία είχε μέσα. Ένα μεγάλο πανί αυτοκίνητο που είναι από τη μισή μεριά κίτρινο, από τη μισή μαύρο γίνεται κάπω έτσι ε, δερματοειδέ, να το πω. Είναι για να περνά από πάνω το νερό και να φεύγει από τα πιο ωραία. Ομπρέλα αυτοκινήτου. Την ανοίγει μπροστά στον παμπρίζο και το πιάνει όλο. Έπειτα. Αυτό το φωτιστικό το είδαμε. Το φακό τον είδαμε. Τα 10 μικροπανάκια που πήρα είχε πακέτο 5, 10 και 25. Ε, ένα USB τη πλάκα το οποίο ήταν δώρο το οποίο γράφει τάχα μου με πόσα βάτ περνάει ε, ρεύμα μέσα, αλλά δεν μου επιτρέπει ταχυφόρτιση στο Xiaomi, είσαμε ίσα με κόβει στα 4W αντί για 66W πόσα αντέχει το δικό μου. Οπότε ναι, ήταν μάπα αυτό το δώρο. Φακός κεφαλής, λαμπιόνια για τον μπαλκόνι. Α, πήρα έναν εξαερωτήρα, τον οποίο το βάζεις μέσα άρωμα, είναι ένα τέτοιο σαν αυγουλάκι να το πω που το ανοίγεις στο κεφάλι βάζει μέσα νερό ή άρωμα ή αρωματικό νερό, ξέρω εγώ, νερό και κάτι, καμιά δύο-τρει σταγόνε. Θα το κάνει. Φουσ. Το είχα πάρει για 3 ευρώ. 30 λεπτά. Το set που σα είπα, το kit επισκευή, το είχα πάρει 11 ευρώ και 33 λεπτά. Το πανί που σα είπα, μισό μαύρο, μισό κίτρινο. Ε, η μεγάλη 30 επί 60. Δυο καλύματα για τιμόνι, το οποίο το ένα είχε 2,70 και το άλλο 2, 2 ευρώ. Το 2,70 περίπτω να πω ότι ήταν σκουπίδι είναι αυτό εδώ πέρα. Αλλά πολύ παπαριασμένο υλικό, δεν μ' άρεσε, δηλαδή γλιστρούσε από το τιμόνι. Πήρε ένα άλλο που ήταν μαύρο με κόκκινες λεπτομέρειες. Το οποίο και έβαλα στο τιμόνι μου και μια χαρά. Και ένα 70. Ένα σπόγκο για να καθαρίζω το αυτοκίνητο που έχει θέση για το χέρι. Α, αυτό είναι που... Ήταν ένα από αυτού. Εγώ είχα δει αυτή την τέλεια κουκλίτσα. Νόμιζα ότι είναι λούτρινο. και είναι 2 ευρώ μπερλοκάκι. 2 ευρώ για ένα μπερλόκ, πραγματικά, για μια νεκροκεφαλή. Άλλη μια γελία μου αγορά ήταν αυτό που είχε 6,5 ευρώ το φουτεράκι. Και είναι φούτερ για λευγέ ταχυτήτων. Είναι τόσο μικρό είναι το μικρόφωνο μου περίπου. Αλλά έχει λεπτομέρεια, παιδιά. Νο νομίζω ότι αξίζει γιατί είναι πολύ unique. Είναι cyberpunk. Ε τέλος πάντων, από το βλέπετε εδώ πέρα. Και έχει και τσέπε. Μέση τη τσέπη, μου λειτουργική τσέπη έχει αυτό το φουτεράκι που χωράει το μικρό μου δαχτυλάκι, α πούμε. Ναι. Και μετά το Cyberpunk, τι άλλο είχαμε πάρει. Α, ναι. Και αυτό το φωτιστικό χώρο που τα κάνει όλα μαγικά. Λοιπόν, πείτε μου εσεί στα σχόλια, γιατί ψωνίσατε αυτό το θέμα, και άμα σα άρεσε. Και εννοείται, άμα θέλετε, να δείξω στο επόμενο βίντεο ε, για κρυπτο. Γιατί έχει τρελαθεί ο κόσμο στον κρυπτο. Έχω κάποια κέρδη εκεί πέρα, αλλά δεν θέλω να μοιραστώ μαζί σα γιατί μετά θα λέω ότι έγινα πλούσιο και τέτοια. Αλλά. <laughs> θα με βδίσει έτσι στο χωράφι το βράδυ, θα σε βάλω μια αστυνομία και θα δει τι πούτσα είναι αυτή που είσαι πάλι. Λοιπόν, <laughs> 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 αυτό ήταν το βίντεο. Κάνε subscribe, like και εγγραφή και καμπανάκι και όλα. Αλλιώ. Δεν θα ξαναδεί ποτέ ξανά από μένα. Γιατί θα με βλέπει και θα σε τυφλώνω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μην ξεχάσετε να πείτε κι εσεί τι ψ... ψωνίζετε από το τέμου. Εγώ έκανα μόνο για τα δώρα, έξι δώρα τάχα μου. Και όλα τα δώρα ήταν βλακίε. Ήταν USB καλώδια και βλακίε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο λοιπόν.